Ουσιαστικά, η εισήγηση της δευτεροβάθμιας προτείνει τη συγχώνευση του 17ου Λυκείου και του 4ου Γυμνασίου που στεγάζονται στην οδό Χριστοπούλου με το 4ο Λύκειο και το 4ο Γυμνάσιο που στεγάζονται στην οδό Συγκρού και τη συγχώνευση του 30ου Γυμνασίου Κωνσταντίνος Καραθοδόρης στα Ξυλάδικα με το 12ο Γυμνάσιο που στεγάζεται στην οδό Γρηγορίου Κολονιάρη. Από τη συγχώνευση αυτή θα προκύψει το 4ο Γυμνάσιο με έδρα το κτίριο της Οδού Χριστοπούλου, το 4ο Λύκειο με έδρα το κτίριο της Οδού Συγκρού και το 12ο Γυμνάσιο με έδρα το κτίριο της Οδού Κολονιάρη στην Ξηροκρίνη. Από αυτές τις συγχωνεύσεις πλήττονται πάνω από 600 οικογένειες. Είναι αδιανόητο να υποβαθμίζεται η παραχόμενη παιδεία εν ονόματι του κόστους και της βιωσιμότητας των σχολείων που προβλέπει σε εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτών των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα σχολεία αυτά, 4ο Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο, καθώς το 30ο και το 12ο Γυμνάσιο, έχουν μία πολυπολιτισμική σύνθεση μαθητικού δυναμικού και θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μέρημνα από την πολιτεία για τμήματα ένταξης αλλόγλωσσων μαθητών, μικρό αριθμό μαθητών ανά τμήμα και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης, η σχολική μονάδα του 4ου Γυμνασίου και Λυκείου έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα κτηριακής ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο όμως κινδυνεύει να χαθεί, καθώς θα πάψει να υπάρχει η προϋπόθεση που τίθεται για τη λειτουργία τριών βαθμίδων σχολείου, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Το συγκρότημα του 4ου Γυμνασίου και Λυκείου, όπως και τα περισσότερα σχολεία του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος, στερούνται ακόμη και στοιχειώδεις χώρους, όπως γυμναστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων, εργαστήρια και έχουν ανάγκη από αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμών τους. Και όχι πληθυσμιακή μεταβολή. Ανάγκη συντήρησης και αναβάθμιση των υποδομών έχει και το σχολικό συγκρότημα του 13ου Γυμνασίου και 17ου Λυκείου. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι συγχωνεύσεις αυτές με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσουν σε δημιουργία μεγάλων αριθμητικά τμήματων με τεράστιες διαφορές σε μαθησιακό επίπεδο, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο. Επίσης, οι χιλιομετρικές αποστάσεις μεγαλύτερες των 2 χιλιόμετρων σε πολυσύχναστους και επικίνδυνους δρόμους με αυξημένη παραβατικότητα και σε αντίθετες κατευθύνσεις από περιοχή που κατοικούν τα παιδιά και θα διανύουν καθημερινά οι μαθητές για όλα τα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους, θα τους οδηγήσει σε διαρροή προς σχολικές μονάδες που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους από αυτές που προτείνει η δευτεροβάθμια. Οπότε τα σχολεία που θα δημιουργηθούν από τις συγχωνεύσεις κινδυνεύουν να είναι ακόμη περισσότερο επιδυναμωμένα. Ενώ κάποια άλλα, όπως το 15ο Γυμνάσιο και Λύκειο και το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο, θα γιγαντωθούν, χωρίς όμως να μπορούν να δεχτούν τόσο μεγάλο όγκο μαθητών. Με αποτέλεσμα να μετατρέπουν γυμναστήρια και βοηθητικούς χώρους σε αίθουσες διδασκαλίας. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και σεβαστή Δημοτική Σύμβουλη. Σήμερα καταθέτουμε τα ψηφίσματα από όλα τα υποσυγχώνευση σχολεία, κοινά ψηφίσματα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών. Σας καλούμε να τα λάβετε υπόψη και να γνωμοδοτήσετε αρνητικά στην εισήγηση της δευτεροβάθμιας και θα θέλαμε η αντίθεση στις συγχωνεύσεις να εκφραστεί ομόφωνα. Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση του Δήμου με την ψήφο σας να δηλώσετε ότι δεν θα επιτρέψετε να προχωρήσουν συγχωνεύσεις ούτε τώρα, ούτε και στο μέλλον στη διάρκεια της θητείας σας. Επίσης, ότι θα μπείτε μπροστά στον αγώνα που δίνουμε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ώστε τα παιδιά μας να μορφώνονται σε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, με όλες τις απαραίτητες υποδομές και εποπτικά μέσα, να δημιουργηθούν και να λειτουργούν πλήρως τελεχωμένες όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές δομές, τμήματα ένταξης, ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας, παράλληλη στήριξη. Τα σχολεία να στελεχωθούν με όλο το απαραίτητο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές. Οι μαθητές να μην στηβάζονται σε 25άρια, 28άρια και 30άρια τμήματα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να μην προχωρήσουν σε μεταβολή των γεωγραφικών ορίων των σχολείων, που θα οδηγήσει δόλια στην αποψήλωσή τους από μαθητικό δυναμικό.
να μην υπάρξει καμία αναγκαστική μετακίνηση μαθητών των σχολείων της περιοχής. Σας καταθέτω τα ψηφίσματα από τους συλλόγους διδασκόντων του 13ου, 4ου και 12ου Γυμνασίου, του 17ου και του 4ου ΓΕΛ, τα ψηφίσματα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 13ου, του 4ου, 30ου και του 12ου Γυμνασίου, του 17ου και του 4ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, καθώς και των όμορων δημοτικών σχολείων 34ου και 30ου Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, σας καταθέτω τις υπογραφές των γονέων και κηδεμόνων του 13ου και του 17ου Λυκείου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε με το χέρι στην καρδιά, βάζοντας στη θέση των δικών μας παιδιών τα δικά σας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν θα σας διαβάσω ότι είχαμε ετοιμάσει κάτι πολύ σύντομο για να μην σας κουράσω. Και είναι μια άλλη πτυχή του ζητήματος. Το συγκεκριμένο σχολείο είναι για πολλά παιδιά η δεύτερη τους οικογένεια. Για κάποια παιδιά ίσως είναι και οι μόνοι που γνώρισαν. Τα τελευταία 10 χρόνια το 4ο γυμνάσιο έχει γίνει χώρος υποδοχής προσφύγων και καταφύγιο για παιδιά και γονείς που βρέθηκαν στους συνοικισμούς γύρω από το σχολείο, διωγμένοι, εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές, περιστάσεις πολιτικές και κοινωνικές ή ανθρώπινους παράγοντες. Εξού και η ίδρυση ΔΙΕΠ στο σχολείο μας. Έχει φιλοξενήσει και διδάξει παιδιά που προέρχονται από κατώτερα και λιγότερο ευνοημένα κοινωνικά στρώματα, οικονομικά, μορφωτικά, και έχει φροντίσει για όλους αυτούς να δώσει με κάθε μέσο και τρόπο το αίσθημα της ασφάλειας και της οικογένειας, με την τελευταία να είναι μια συνθήκη ζωής που κάποια παιδιά μας δεν γνώρισαν καν. Η γειτονιά και ο περιβάλλον συνοικισμός με κέντρο το σχολείο μας είναι κάτι παραπάνω από ένας οικείος χώρος για κάποια αρκετά βέβαια παιδιά. Είναι το σπίτι, το καταφύγιο, συχνά η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, καθώς με τις γιορτές του Τετάρτου που καθιέρωσε το σχολείο μας εδώ και 15 χρόνια, ενώνεται η γειτονιά με πάντιμη συμμετοχή, με τις οικογένειες των μαθητών και αποτελούν το μεγάλο γεγονός της Άνοιξης. Το σχολείο μας επίσης αγωνίστηκε με κάθε τρόπο να σταματήσει τη σχολική διαρροή, την παραβατικότητα, και αυτό πρέπει πλέον να τονιστεί γιατί έχει αποσιωπηθεί, μια και οι προσπάθειες από μέρους του σχολείου μας υπήρξαν αφανείς. Παιδιά που έφευγαν πριν καν ολοκληρώσουν 2 ή 3 χρόνια γυμνασίου έλαβαν φροντίδα και προσοχή μέσα από δράσεις και ενέργειες που είχαν σχεδόν πάντα ως κέντρο το σχολικό κτίριο. Αυτά τα λίγα από μένα και ελπίζω στην δίκαιη και σωστή απόφαση για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Είμαι πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, στη δύναμη της οποίας ανήκουν τα σχολεία 17ο ΓΕΛ, 13ο Γυμνάσιο, 30ο Γυμνάσιο και 12ο Γυμνάσιο. Ευχαριστούμε που μας δώσατε το λόγο και μας ακούτε. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω με το εξής. Όταν αποφασίζεται μια συγχώνευση, η συνήθις πρακτική είναι η παρακάτω. Δεν είναι ότι έχουμε 4 20άρια τμήματα στο ένα σχολείο και 5 20άρια τμήματα στο άλλο σχολείο και θα μας κάνουν αυτά 9 τμήματα. Όχι. Μπαίνει ο μέγιστος αριθμός που μπορούν να μπουν στα τμήματα, δηλαδή 27 παιδιά, και τα τμήματα γίνονται λιγότερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ενάντια στα συμφέροντα των μαθητών μας, αλλά και των εκπαιδευτικών. Και να πούμε γιατί. Μετά την πανδημία, και πιστέψτε με, εγώ έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα σχολεία της περιοχής μου, οι μαθητές μας έρχονται με μεγάλα μαθησιακά κενά και με μεγάλα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Πολλοί από αυτούς δε δυσκολεύονται ακόμη και να διαβάσουν. Μία τέτοια κατάσταση του να κάνουμε 27 τμήματα στα σχολεία θα είναι καταστροφική για τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή παλεύουμε και πραγματικά παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε στον κάθε μαθητή να μπορέσουμε να δώσουμε την ανάλογη προσοχή που χρειάζεται. Να πούμε επίσης ότι το έχουν πει και οι γονείς, να πούμε επίσης ότι τα σχολεία, το 30ο δηλαδή και το 12ο γυμνάσιο, όπως και το 4ο γυμνάσιο και το 4ο ΓΕΛ, φιλοξενούν τις πιο ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Δηλαδή, Ρωμά, προσφυγόπουλα, παιδιά μεταναστόπουλα, κινεζόπουλα κλπ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που δεν έχουν κανένα να τους βοηθήσει, ούτε από το σπίτι, γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και αν γνωρίζουν, γνωρίζουν μόνο την καθομιλουμένη για να μπορούν να συνεννοούνται, δεν έχουν δηλαδή το υπόβαθρο να βοηθήσουν τα παιδιά τους, είναι σχεδόν παρατημένα. Είναι απαγορευτικό το να κάνουμε μεγάλα τμήματα για αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να πάρουν έστω και μια αξιοπρεπή στοιχειώδη εκπαίδευση.
Γι' αυτό θέλουμε να πούμε και το εξής, ότι πολλές φορές, γιατί μας λένε ότι δεν είναι μεγάλη απόσταση από σχολείο σε σχολείο. Τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, δεν κοιμούνται στα σχολεία. Κοιμούνται πολύ μακρύτερα. Τα σπίτια τους είναι πολύ μακρύτερα. Στο 30ο γυμνάσιο πέντε παιδιά από τους Λαχανόκηπους, ας πούμε. Φανταστείτε να φτάσουν στην Κολονιάρη, στο 12ο, από τη δυτική είσοδο της πόλης, με, φορτωμένα με τις άκες τους και το αντίθετο, μέσα από δρόμους οι οποίοι έχουν, είναι επιβαρημένοι με συγκοινωνία και με αυτοκίνητα. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε και ένα τελευταίο, ότι σε μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο μέρος μάλλον, από αυτά τα σχολεία έχει και πρόβλημα ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Καταλαβαίνετε ότι συστεγάζονται διαφορετικές κουλτούρες εκεί. Στο δικό μου το σχολείο που έχει μόνο μεταναστόπουλα και ελληνόπουλα, φανταστείτε ότι εάν φωνάξεις το όνομα της αδερφής ή της μαμάς κάποιου παιδιού, είναι ικανά να κάνουν φασαρία. Φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί σε σχολεία τα οποία έχουν σχεδόν μόνο τέτοιους πληθυσμούς. Λοιπόν, εάν αυτά τα πάρουμε και τα μαντρώσουμε όλα μαζί, θα είναι αδύνατος ο έλεγχος από τη σχολική κοινότητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους και πολλούς άλλους, θα θέλαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα να ψηφίσει την μη συγχώνευση των σχολείων. Πρόεδρος της ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, που στην ευθύνη της ΕΛΜΕ ανήκουν τα σχολεία το 4ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και το 4ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, δύο σχολεία νομίζω σε όλους και όλες πολύ γνωστά και με μια ιστορική διαδρομή στην πόλη. Ακούστηκε και από την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων των Σχολείων, αλλά το τονίζουμε και εμείς, ότι τα σχολεία αυτά είναι σχολεία που φιλοξενούν σε ποσοστό πάνω από τα 2/3 του μαθητικού πληθυσμού τους, παιδιά ανέργων και μεταναστών, φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, παιδιά δηλαδή από ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, με πολιτισμικά χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα σχολεία τα συγκεκριμένα έχουν κάνει μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια να αγκαλιάσουν και να κρατήσουν στα σχολεία αυτά τα παιδιά. Παράλληλα, εμείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς ως σωματείο διεκδικούμε τα αυτονόητα, δηλαδή αυτά τα σχολεία ακόμα πιο έγκαιρα να στελεχώνονται με εκπαιδευτικό προσωπικό και με δομές μορφωτικής και κοινωνικής υποστήριξης. Αυτό να γίνεται σε σταθερή βάση, να υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης, τμήματα ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Αντί από τη μεριά του Υπουργείου και της Διοίκησης να δούμε μια τέτοια προσπάθεια και σε αυτή την κατεύθυνση να δούμε μέτρα, προκρίνεται και προτείνεται η συγχώνευση των σχολείων, κατά τη γνώμη μας, με καθαρά δημοσιονομικούς όρους για την εξοικονόμηση ενός ελάχιστου εκπαιδευτικού προσωπικού σε μια λογική κόστους και ωφέλους. Να πούμε ότι η μεγιστοποίηση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα, στα ανώτατα όρια, θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα φέρει μια πιθανή συγχώνευση και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα, αλλά και στο έργο των εκπαιδευτικών. Στα πολυπληθή τμήματα η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποβαθμιστεί. Οι μαθητές των σχολείων μας δεν θα μπορέσουν να τύχουν της αναγκαίας και ουσιαστικής για αυτούς εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί η πιθανότητα πολλά από τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο. Είναι φανερό ότι οι προτινόμενες συγχωνεύσεις όχι μόνο δεν προσφέρουν κανένα παιδαγωγικό και μαθησιακό όφελος, αλλά αντίθετα θα υπονομεύσουν την τακτική φοίτηση των μαθητών και μαθητριών μας, θα ενταθούν τα φαινόμενα εγκατάλειψης του σχολείου και διεύρυνσης των ταξικών ανισοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένα κοινωνικά προβλήματα.
οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο σχολείων θα μετακινούνται, άσκοπα λέμε εμείς και αντιπαιδαγωγικά, σε αντίθετες κατευθύνσεις από τον τόπο κατοικίας τους για όλα τα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους. Όχι μόνο αποκόπτονται από το οικείο περιβάλλον του σχολείου, αλλά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα αναγκαστούν, αν το κάνουν τελικά, να μετακινηθούν. Μάλιστα, στο συγκρότημα της Συγκρού θα συμβεί και το παράδοξο που υπάρχει δημοτικό γυμνάσιο και ΓΕΛ, να μετακινούνται τα παιδιά μετά το δημοτικό σε άλλο συγκρότημα σε απόσταση 2 χιλιόμετρων και να επιστρέφουν πάλι για τη φίτησή τους στο ΓΕΛ στον ίδιο χώρο. Αντιλαμβανόμαστε ότι μια τέτοια κατάσταση θα οδηγήσει σε διαρροή των μαθητών σε άλλες σχολικές μονάδες. Τα σχολεία που θα δημιουργηθούν από τις συγχωνεύσεις θα κινδυνεύουν με ακόμα μεγαλύτερη αποδυνάμωση, ενώ κάποια άλλα θα γιγαντωθούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πλαίσιο των χρόνιων κτηριακών προβλημάτων και των ελλείψεων των κατάλληλων υποδομών. Αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις θα υπάρχουν και στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Δημιουργείται με έναν τεχνητό τρόπο μέσω της συγχώνευσης πλεόνασμα εκπαιδευτικού προσωπικού, οδηγώντας τη συρρήκνωση των οργανικών θέσεων πολλού συναδέλφων, τελειώνω, σε κινητικότητα για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους, και αυτό δεν είναι μόνο σε βάρος του ίδιου του εκπαιδευτικού, αλλά σε βάρος του εκπαιδευτικού τους έργου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τελειώνοντας, η ΕΛΜΕ, οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι των σχολείων, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, εδώ και πολύ καιρό, με πολύμορφες δράσεις και κινητοποίησεις, αγωνίζονται για να μην προχωρήσουν οι προτινόμενες συγχωνεύσεις, και σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης να στηρίξει τον αγώνα που δίνει η εκπαιδευτική κοινότητα και ομόφωνα να απορρίψει την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις προτινόμενες συγχωνεύσεις. Γιατί τα σχολεία μας, αντί συγχώνευσης, έχουν ανάγκη στήριξης και αναβάθμισης. Θέλουμε σχολεία που θα χωρούν όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση, σύγχρονα, ασφαλή, με όλους τους βοηθητικούς χώρους και τις υποδομές, με ενίσχυση της χρηματοδότησης και των υποδομών, με μείωση των αριθμών των παιδιών στο τμήμα, με πλήρη ανάπτυξη όλων των υποστηρικτικών δομών, με τμήματα ένταξης και υποδοχής, με μαζικούς διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ευχαριστούμε και περιμένουμε την ομόφωνη απόφασή σας. Είναι δεδομένο, δηλαδή, η εισήγηση είναι απέναντι στην εισήγηση της δευτεροβάθμιας. Από την πλευρά της λαϊκής σπήρωσης, ναι, θέλω να προτείνω το εξής για το σώμα της δικής μας απόφασης. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι αυτή. Κατά τη γνώμη μας, επειδή αξίζει, μια και θα πάει στο Υπουργείο και θα συζητηθεί για γνωμοδότηση κτλ. Αξίζει λοιπόν, νομίζουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο να ενσωματώσει στη δική μας την απόφαση 2-3 σημεία από το κείμενο που διάβασε η κυρία εκπρόσωπος των γονέων. Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβάλλει ένα τελείωτο και άσκοπο πέρα δόθετων μαθητών σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις κτλ. Να αναδειχτεί δηλαδή αυτό το θέμα στην απόφαση, ότι είμαστε ενάντια γιατί δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Να θίξουμε το ζήτημα ειδικά για το τέταρτο γυμνάσιο και το χαρακτήρα του, ότι επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης χάνεται η χρηματοδότηση, ενώ στο συγκρότημα στερούνται ακόμα και στοιχειώδες χώρους κτλ. Να πιέσουμε δηλαδή και για το ότι μια σειρά υποδομές με τις συγχωνεύσεις χάνονται. Να βάλουμε οπωσδήποτε το ζήτημα ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε δημιουργία μεγάλων αριθμητικά τμήματων με 25, 27, ίσως και 30 μαθητές, κάτι το οποίο είναι σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παιδιών, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των σχολείων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύνδεσής τους, όπως αυτά ακούστηκαν. Νομίζουμε, γιατί στο κείμενο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας δεν μπορούμε να παρεύουμε, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη δικιά μας την απόφαση, μπορούμε να δούμε και τη διατύπωση και σε συνέχεια της συνεδρίασης. Εντάξει, είναι δική μας απόφαση. Νομίζουμε ότι συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις επισημάνσεις που τις κάνουν οι γονείς, βλέπω εδώ οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων από 7-8 σχολεία κτλ., ενισχύεται το αίτημα και θα μου επιτρέψετε, δίνεται και ένα μήνυμα, ας πούμε, πολιτικό, ότι εμείς εδώ
Τα ζητάμε αυτό το πράγμα να σταματήσει, ούτε για λόγους, να το πούμε, πολιτικά αντικουσία ή οτιδήποτε άλλο, για λόγους ουσίας, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τα σχολεία, θέλουμε να στηρίξουμε τα παιδιά και βεβαίως ανοίγουμε και ένα ζήτημα, νομίζω, γενικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη σχολική στέγη, η οποία όπως βλέπουμε εδώ αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη γνώμη μας συνέπεια κυβερνητικών πολιτικών επιλογών. Με σωματοδοτεί η πρόταση που εκφράζεται στα ψηφίσματα των τα δύο-τρία αυτά σημεία. Κατανοητό. Λοιπόν, επιβεβαιώνουμε όλοι, στηρίζουμε την εισήγηση της διοίκησης, η οποία απορρίπτει τις προτινόμενες συγχωνεύσεις. Έτσι, ψηφίζουμε θετικά υπέρ της εισήγησης, η οποία απορρίπτει τις προτινόμενες συγχωνεύσεις. Είναι κανείς κατά? Έχουμε κανένα λευκό? Είμαστε όλοι κατά των συγχωνεύσεων, μάλλον. Είμαστε όλοι υπέρ της εισήγησης, η οποία απορρίπτει τις προτινόμενες συγχωνεύσεις. Πρόεδρε. Και η δεύτερη κοινότητα. Με την ψήφο και της δεύτερης κοινότητας, στην οποία ανήκουν και της πρώτης κοινότητας που ανήκουν τα σχολεία, και στην ψηφοφορία, για πρώτη φορά, ίσως, από την καινούργια διοίκηση, ψηφίζουν, όχι μόνο εκφράζουν τη γνώμη τους, τη θετική ή την αρνητική, οι πρόεδροι, θετική στην περίπτωσή μας, αλλά συνυπολογίζεται και η ψήφος των προέδρων της δεύτερης και της πρώτης κοινότητας, γιατί τα θέματα τους αφορούν.